δάκρυα στα μάτια 24χρονη που εγκατέλειψε το 6 ημερών μωρό της σε κάδο απορριμμάτων στην Καλαμάτα, προσπάθησε να πείσει τους δικαστές για τη μετάνοιά της. Η μητέρα της, μιλώντας αποκλειστικά στον Αλφα, δηλώνει σοκαρισμένη και υποστηρίζει ότι η κόρη της χρειάζεται βοήθεια. Μου είπε σε τσιτσίνο, εγώ την ξεκινή ξέρα τίποτα. Θα δεν είπε τίποτα. Είχε έρθει πάνω στη Γεωργία, είχε μείνει μαζί σας. Ήταν έντο και μετά έφυγε στην Καλαμάτα. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Τώρα θα έρθετε στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να έρθω Ελλάδα άλλη εβδομάδα. Είσαι είναι καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό. Πολύ. Γιατί έπαθε τέτοιο πράγμα δεν κατάλαβα εγώ. Νομίζω δεν είναι μια πρώτη σκάλα. Η νεαρή μητέρα μέσω του συνηγόρου της δηλώνει μετανιωμένη. Έχω μετανιώσει για ό,τι έγινε. Θέλω να πάρω πίσω το παιδί μου. Ήταν μια λάθος απόφαση της στιγμής. Ήμουν ψυχολογικά πιεσμένη και το έκανα. Μιλώντας στον Αλφα, στενή φίλη της 24χρονης, την περιγράφει ως ένα άτομο που έχει μεγάλη αγάπη στα παιδιά και αποδίδει την πράξη της στην άσχημη ψυχολογική κατάσταση που είχε τον τελευταίο καιρό. Τρυφερή, αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά. Τρελαίνεται για τα παιδιά. Και τα δικά μου τα παιδιά, δηλαδή, τα εμπιστευόμουν, τα πήγαινε βόλτα. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιο είναι το πρόβλημα, για ποιο λόγο να έφτασα σε αυτό το σημείο και δεν μπορώ να βρω απάντηση. Η ιστορία του βρέφους που βρέθηκε σε έναν κάδο απορριμμάτων έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Δεκάδες είναι οι πολίτες που έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να το υιοθετήσουν. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πραγματικά ζητούν να αναλάβουν την υιοθεσία του παιδιού. Το μωρό χέρι άκρας υγείας και η απόφαση της δικαιοσύνης είναι αυτή που θα καθορίσει το εάν θα επιστρέψει τη μητέρα του ή θα δοθεί στο κέντρο βρεφών μητέρα που ήδη έχει δεχθεί να το φιλοξενήσει. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εξαμελία στην 24χρονη μητέρα από τη Γεωργία. Η ίδια πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί το Σάββατο. Συνέχεια κλαίει. Το έχει μετανιώσει σίγουρα αυτό το οποίο έγινε. Και με την συνδρομή της υπεράσπισης θα καταφέρει, πιστεύω, να αποδείξει ότι αυτό το οποίο έγινε, ναι μεν καταδικαστέο, αλλά κάπου μπορεί να εξηγηθεί.